Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα και στο Μιλάνο, ήταν που θεωρείται το μεγάλο φαβορί και όλοι περιμένουν ότι αφού έβαλε 5 γκολ στη Βιέννη επί της Αυστρία θα έκανε περίπατο επί της ΙΕΚΑ μέσα στο Μιλάνο. Κόντεψε να πάθει στο απάτσο, να χάσει το βαθμό εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ελπίδες η ΙΕΚΑ να τσιμπήσει βαθμό και από τη Μιλάνη. Ή εκεί ή πολύ περισσότερο εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει φαβορί για τη δεύτερη θέση του ομίλου, γιατί υπάρχει και συνάντηση Αυστρία ΙΕΚΑ. Από εκεί μια ισοπαλία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα είναι ευνοϊκό αποτέλεσμα για την ΙΕΚΑ, η οποία σήμερα, έτσι όπως και δείχνει το παιχνίδι, μπορεί να πούμε ότι είναι σχετικά κερδισμένη από αυτό το αποτέλεσμα και έχει όλες τις ελπίδες να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Αυτά, Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα να πούμε. Ήταν χαρακτηριστικό πάντως του παιχνιδιού της ΑΕΚ η κούραση που διέκρινε όλους τους παίχτες. Παίχτες οι οποίοι με τον Ολυμπιακό έκαναν εξαιρετική εμφάνιση, όπως ο Χριστοδουλόπουλος, σήμερα ήταν πολύ πιο κάτω. Βεβαίως να τονίσουμε ότι έσπασε η γκίνια του Λιβάλια. Ναι. Στο πρώτο ήταν και τυχερός, στο δεύτερο ίσως ήταν και λίγο offside, δεν ξέρω αν το είδες εσύ. Δεν, με γυμνό μάτι φάνηκε offside, είναι η αλήθεια. Ναι. Η ουσία είναι ότι πέτυχε δύο γκολ, έσπασε η γκίνια του. Η συνεργασία με τον Αραούχο, η πολυαναμενόμενη συνεργασία με τον Αραούχο, μερικές στιγμές φάνηκε ότι πράγματι μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στην ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι. Και τώρα όλες οι προσπάθειες της ΑΕΚ επικεντρώνονται στο μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και βέβαια πάλι είχε απώλεια η ΑΕΚ, αφού δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τσόσιτς, έπαθε θλάση, μένει με τον Τζανετόπουλο σέντερ μπακ και βεβαίως εδώ φαίνεται πια το σοβαρό κενό που υπάρχει από την αποψήλωση της αμυντικής γραμμής, κυρίως από τις θέσεις των κεντρικών επιστοφυλάκων μετά τους διαδοχικούς τραυματισμούς Τσιγκρίσκη, Τσόσιτς, Λαμπρόπουλ κτλ. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η συνέχεια. Να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καληνυχτίζουμε τον Νίκο Κατσαρό και καλησπερίζουμε τον Γιώργο Κοσμά με την σημείωση παύλα ερώτηση. Γιατί Γιώργο, ότι περιμέναμε πέρα από όλα το δίδυμο Λιβάγια Αραούχο και λέγαμε επιτέλους θα μπουν και δύο για να ξεμπουκώσει ο Αραούχο να τον ταΐσει ο Λιβάγια. Να ο Λιβάγια. Και τα δύο γκολ της ΑΕΚ προήλθαν σε αποφάσεις. Η δεύτερη βέβαια είναι assist του Αραούχο. Το πρώτο όμως είναι μια φάση στην οποία ο Αραούχο τελειώνει, η μπάλα γυρίζει. Και είναι ένα τυχερό γκολ βέβαια για τον Λιβάγια, αλλά είναι και στις δύο φάσεις των γκολ της ΑΕΚ αμφότεροι. Και ο Λιβάγια και ο Αραούχο. Δεν είδαμε πάρα πολλές συνεργασίες μέσα στο γήπεδο, αλλά και μόνο το γεγονός ότι η ΑΕΚ βάζει δύο γκολ και είναι και στα δύο γκολ μέσα οι συγκεκριμένοι δύο φορ, νομίζω τα λέει όλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι και οι δύο ήταν πάρα πολύ άστοχοι σήμερα. Σωστό. Δηλαδή έχασαν γκολ που δεν χάνονται και λόγω των τελειωμάτων τους, αλλά και επειδή βρήκαν απέναντι ένα τερματοφύλακα που πραγματικά δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχω ξαναδεί την goalkeeper να κατεβάζει τόσο πολύ τα ρολά. Τρίτος τερματοφύλακας σε Αύστρια, ο εν λόγω. Αυτός ο Πέντς. Ναι. Τρίτος. Ναι. Μάλιστα, κατέβαζε τα πάντα. Δηλαδή έπαιζε μόνος του όλη την ΑΕΚ. Έτσι. Αυτό συνέβαινε κυρίως βέβαια στο πολύ επιθετικό διάστημα της ΑΕΚ, στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, παρότι προηγήθηκε, είχε πάρα πολλά κενά διαστήματα, έκανε πάρα πολλά λάθη, κυρίως βέβαια λόγω του χάος που υπήρχε στον άξονά της με την παρουσία του Αϊντάρεβιτς. Πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορώ να καταλάβω πώς η ΑΕΚ κατέληξε να τον έχει στο ρόστερ της και να βασίζεται πάνω του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής χωρίς επιλογές και ποικιλία στο παιχνίδι του, είναι πάρα πολύ αργός. Δεν δίνει βοήθειες, κινείται σε πολύ περιορισμένους χώρους. Αυτό έκανε και σήμερα, έπαιζε με 10 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο και αυτό πράγμα της τύχησε. Έφαγε φάσεις, βέβαια τις έφαγε και λόγω της πολύ κακής αμυντικής λειτουργίας σε πάρα πολλές συγκυρίες. Ο Κάλλο έκανε λάθη, ο Μπακάκης ήταν σήμερα ο χειρότερος Μπακάκης που θυμάμαι αμυντικά. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ χειρότερο Μπακάκη αμυντικά με τόσο πολλά λάθη, με τόσα πολλά λάθη και τόσες πολλές κακές τοποθετήσεις. Το ίδιο βέβαια και στο κέντρο της άμυνας. Και εκεί έγιναν λάθη, ο Βράνιας έσωσε ό,τι προλάβαινε να σώσει. Είχε την ατυχία βέβαια η ΑΕΚ να χάσει και τον Τζόσιτς σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα και σίγουρα ο Τζόσιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς και ένας παίκτης που και με την επιθετικότητα που έχει ως αμυντικός, είναι ένας aggressive αμυντικός, το χρειαζόταν η ΑΕΚ σήμερα στο παιχνίδι της, ακόμα και στο αρέβασμα της μπάλας. Εκεί είχε την ατυχία να δει τον Τζόσιτς να τραυματίζεται. Ο Τζανετόπουλος που παίρνει θέση του έχει τη γνωστή αδυναμία στην ταχύτητα, φάνηκε και στις αντιδράσεις του και στα δύο γκολ, όχι την ευθύνη το δεύτερο του Τζανετόπουλου, αλλά είναι του Μπακάκη και το πρώτο και το δεύτερο. Στο πρώτο γκολ όμως είναι η κάλυψη
που αργεί να δώσει στο σπριντ εκεί ο Τζανετόπουλος για να σώσει ό,τι προλάβει να σωθεί, δεν τα κατάφερε ακριβώς λόγω της αδυναμίας που έχει στην ταχύτητα. Και στο δεύτερο βέβαια γκολ η ΑΕΚ κοιμάται. Είναι ένα σύμπτωμα που παρουσίασε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μπαίνει κοιμισμένη, μπαίνει αποσυντονισμένη και χωρίς καθόλου συγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο. Και με τον Ολυμπιακό και τώρα στα πρώτα δευτερόλεπτα ουσιαστικά των δύο ημιχρόνων δέχεται γκολ. Και σύντοση επαναλαμβανόμενη δεν μπορεί. Σύντοση είναι ένα θέμα ξεκάθαρης έλλειψης συγκέντρωσης που έχει η ΑΕΚ. Από εκεί πέρα βέβαια η ΑΕΚ ξυπνάει, δεν απειλείται και απειλεί συνεχώς. Όχι, είχε δυνάμεις γιατί μετά το 72-73 είχαν παραδώσει πνεύμα και σώμα όλοι, δεν είχαν παραδώσει όμως ψυχή. Και χάθηκαν απίστευτες ευκαιρίες και εξαιτίας της ατυχίας και εξαιτίας κάποιων τελειωμάτων που δεν έγιναν σωστά, κυρίως από Λιβάγια και Αραούχο, αλλά και εξαιτίας ενός τερματοφύλακα που έπεσε μόνος του όλη την ΑΕΚ, του ΠΕΤΣ, η ΑΕΚ δεν είχε παραδώσει την ψυχή της. Και ήταν ένα αποτέλεσμα ψυχής αυτό, δεν ήταν ένα αποτέλεσμα αυτοματισμών, τακτικής, ήταν ένα θέμα ξεκάθαρα ψυχικό, τα ψυχικά αποθέματα και ο χαρακτήρας είναι αυτά που μέτρησαν, τα στοιχεία που είδε η ΑΕΚ να τις αποδίδουν, γι' αυτό και επειδή μια ομάδα που αποδεδειγμένα πλέον έχει αρχίσει να χτίζει πολύ δυνατό χαρακτήρα, το έδειξε και με τον Ολυμπιακό, το έδειξε και σήμερα, που τους πήγαν όλα στραβά, είχαν σε πάρα πολλές φάσεις και 23 τελικές, δεν παρέδωσε την ψυχή όμως. Το πνεύμα πολλές φορές είχε παραδοθεί, γι' αυτό και τα πάρα πολλά λάθη. Το σώμα το βλέπαμε ότι είχε παραδοθεί, γιατί ήταν τεράστια η κούραση. Φαινόταν δεν μπορούσαν κάποιοι, όχι να σπριντάρουν, με τη σπουδαία περπατούσαν. Αλλά δεν παρέδωσε την ψυχή της ΑΕΚ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που του έδωσε η ψυχή, επαναλαμβάνω, αυτή που στο 90 έφερε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Πραγματικά πολύτιμο αποτέλεσμα. Αν η ΑΕΚ έκανε αυτό το μάτς, θα έμπλεκε πάρα πολύ με την Αύστρια. Τώρα όμως εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι χάρη σε αυτό το χ, πολύτιμο χ, και μπορεί και στην οικονομία το ομίλου στο τέλος να το μνημονεύουμε αυτό και να λέμε ότι τελικά αυτό το γκολ του Λιβάγια στο 90 είναι αυτό που μπορεί να έχει οδηγήσει την ΑΕΚ στους 32 του Europa League. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό βράδυ. Πάμε στον Τάσο Τσαζάλη για να συνεχίσουμε μετά του σχολιασμού του παιχνιδιού. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίτα, εκεί που ήμασταν κοντά στο να γίνει δεύτερη αγωνιστική δράμα για την ΑΕΚ, τελείως, μέσα σε λίγα λεπτά ευτυχώς εξομαλύνθηκε η κατάσταση και με την ισοφάριση εδώ και με το γκολ της Μίλαν, και μπορώ να πω ότι τελικά πρέπει να είναι ευχαριστημένη η ΑΕΚ με την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί απόψε δεν την πήγε τίποτα εδώ στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, υπήρχαν και αγωνιστικά αίτια για αυτό που είδαμε, υπήρχε και ατυχία με πολλές ευκαιρίες. Η ομάδα νομίζω ήταν αναμενόμενα πιο σφιχτή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω και της έλλειψης φρεσκάδας και των απουσιών και του βαρύ άξονα με τον Γιώχανσον και τον Αϊντάρεβιτς κυρίως. Ο Αϊντάρεβιτς ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ όσο αγωνίστηκε. Για να πω την αλήθεια, με 10 έπαιζε η ΑΕΚ όσο ήταν ο Αϊντάρεβιτς. Είχε την ατυχία να χάσει και τον Τζόσιτς, να μπει ο Τζανετόπουλος που κι αυτός είναι αργός, δεν έχει παιχνίδια, χρειαζόταν χρόνο για να βρει τα πατήματά του. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να προηγηθεί, αλλά φαινόταν ότι υπήρχε πρόβλημα στις επιθέσεις των Αυστριακών μετά από ένα σημείο. Δεν μπόρεσε να αποφύγει εκ τη ζημιά, αλλά νομίζω ότι για μια ακόμη φορά πρέπει να σταθούμε στην επιμονή και το πείσμα που έδειξε αυτή η ομάδα με πάρα πολλούς παίχτες που προέρχονται από συνεχόμενα 90 λεπτά. Παρότι έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει γρήγορα έτσι με τις μαζεμένες ευκαιρίες και στο 55 με 65, δεν το έβαλε κάτω. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, και κατάφερε στο τέλος να φύγει όχι απλά όρθια, αλλά διατηρώντας ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από την απόψινη βραδιά, όπως και το ότι νομίζω ότι για μια κανονική ΑΕΚ, έτσι πιο φρέσκια, με περισσότερες λύσεις από ό,τι είχε σήμερα, η Αύστρια, όσα καλά στοιχεία και να έδειξε κατά διαστήματα, δεν νομίζω ότι αποτελεί αντίπαλο που θα μπορούσε να την προβληματίσει την ΑΕΚ υπό κανονικές συνθήκες. Χρειάστηκαν να πάνε πάρα πολλά πράγματα στραβά, σύν τα προβλήματα τα γνωστά που υπήρχαν από πριν, για να έχουμε αυτό το δύσκολο βράδυ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ Τάσο. Έγινε. Αυτά και από τον Τάσο Τσοτάλη, και συνεχίζουμε με το σχόλιο του Βασίλη Βέργη για το παιχνίδι. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Γιάννη.
Κοίταξε, είναι μια ισοπαλία η οποία έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα προσμετράται και ως νίκη. Να προσθέσουμε σε αυτό βεβαίως και το θρίλερ έτσι όπως εξελίχθηκε η νίκη της Μίλαν. Νομίζω ότι με αυτή την ισοπαλία η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι σε ρόλο οδηγού για την δεύτερη θέση και την πρόκριση. Βεβαίως είναι μια ισοπαλία που ήρθε μέσα από πολλά και κυρίως από ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει στο 90. Ένα γκολ, νομίζω συμφωνείς, έτσι. Ένα γκολ από καθαρίθεση offside. Δεν έχω μπορέσει να το ξαναδώ. Φάνηκε, φαινόταν offside με γυμνό μάτι. Είναι offside ο Μάρκο Λιβάγια στην συγκεκριμένη φάση, στο 2-2. Παρ' όλα αυτά έχουν προηγηθεί. Έχει προηγηθεί ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό μετά το 1-2 που δέχεται η ΑΕΚ. Το δέχτηκε και πάλι από γκολ που δέχεται στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, όπως και στο ντέρμπι θυμίζω, γιατί θα αναφερθώ σε συνέχεια σε αυτά τα προβλήματα που είχε, τα σοβαρά ανασταλτικά προβλήματα που είχε, όπου η ΑΕΚ για 22 λεπτά το 51 μέχρι το 73, δεν κάνω λάθος, έχει βγάλει μια ντουζίνα φάσεις, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ισοβαρίσει και να βγει μπροστά, έχει απέναντί της σε καταπληκτικό βράδυ τον πιτσιρικά τον 20χρονο τερματοφύλακα της Αυστρίας, τον Μπεντς, αλλά αυτό δεν αρκεί ως δικαιολογία γιατί έχανε το ένα γκολ μετά το άλλο και στην ουσία ναρκοθετούσε την προσπάθεια που έκανε για να ισοβαρίσει. Ήρθε με τον τρόπο που προαναφέραμε. Έχει και πολλά θετικά για την ΑΕΚ. Φυσικά γιατί για ένα ακόμα παιχνίδι παλεύει μέχρι τέλος, καταθέτει την ψυχή της. Στο 90 θυμίζω ότι νίκησε τον Ολυμπιακό 3-2, κάνοντας ανατροπή. Στο 90 πήρε και σήμερα την σημαντική ισοπαλία. Είναι πολύ σημαντικό το βράδυ για τον Μάρκο Λιβάγια, που πέτυχε τα πρώτα του γκολ. Έστω το πρώτο από σπόντα και το δεύτερο από αντικανονική θέση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα ποδοσφαιριστή που και σήμερα είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε δημιουργία, σε μαχητικότητα και στο σκοράρισμα. Για πρώτη φορά είχε το μάνταλο ξανά, δεν είχε πολύ φρεσκάδα η ΑΕΚ και αυτό μάλλον το περιμέναμε, γιατί 4 μέρες πριν τα έδωσε όλα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτό φάνηκε κυρίως στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που όσο και να προσπαθούσε δεν είχε τη φρεσκάδα που το διέκρινε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τα προβλήματα ήταν αλλού. Τα προβλήματα ήταν στον άφαντο Αϊντάρεβιτς, άφαντος για ένα ακόμα παιχνίδι Γιάννη. Ανάγκαζε τον Γιώχανσον να τρέχει μόνος του τη μεσαία γραμμή. Κάπως εκεί βελτιώθηκαν τα πράγματα με την είσοδο του Γαλανόπουλου. Και επίσης τα προβλήματα ήταν στην άμυνα. Αυτή τη φορά ο Μιχάλης Μπακάκης ήταν σε κακό βράδυ, σε κακή μέρα. Και στο πρώτο γκολ χάνει τον αντιπαλό του, τον Πειραιές, ο οποίος σερβίρει για το, κάνει τη σέντρα και σερβίρει για το 1-1. Και στο δεύτερο γκολ παρακολουθεί το σκόρερ της Αυστρίας να πλασάρει και να γίνεται το 1-2. Η ΑΕΚ έχει ανασταλτικά προβλήματα και πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψει. Η ΑΕΚ έχει τρομερ. Δεν σε άκουσα. Δεν μίλησα, συνεχίζεις. Λέω, έχει πολλά ανασταλτικά προβλήματα και οφείλει να τα λύσει, αλλά έχει και τρομερά πλεονεκτήματα από τη μέση και μπροστά, χάρη στο πολύ ταλέντο που διακρίνει ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Λιβάγια, όπως είναι ο Αραούχο, και ο Αραούχο ήταν πολύ μαχητικός, όπως είναι ο Μάνταλος, όπως είναι ο Λάζαρος. Πρέπει να μπουν και άλλοι παίχτες στην εξίσωση. Καταλαβαίνω τον Μανώλο Χιμένο ότι δεν μπορεί να έχει την ίδια εμπιστοσύνη. Του λείπει και ο Τζιγκρίνσκι, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να το λέμε γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να γυρίσει διαρκώς παιχνίδια, έτσι. Δεν γίνεται να στραβώνει ένα μάτι και να καταφέρνει διαρκώς να το γυρίζει. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ, Βασίλη, για να σας αποχαιρετήσω και με την είδηση ότι με την ισοπαλία αυτή και με την νίκη της Σάλτσμπουργκ επί της Μαρσέγη, η Αυστρία προσπερνά και την Ελλάδα και βρίσκεται αυτή πλέον στην επίζηλη 12η θέση. Να τα λέμε. Εντάξει, να λες ότι δεν έγινε και το μεγάλο κακό σήμερα. Σωστό. Δηλαδή, να έρχονταν το διπλό. Σωστό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Και από τον Βασίλη Βέργη στον Γιώργο Χελάκη. Καλησπέρα. Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα έτσι, Γιάννη, την τελευταία στιγμή. Γκόλ Λιβάγια, γκόλ Μίλαν. Ναι. Με τη Ριέκα και αλλάζει το σκηνικό και η ΑΕΚ ας πούμε δεν ακυρώνει τη μεγάλη της εκτός έδρας νίκη στην Κροατία. Βεβαίως το καλύτερο θα ήταν να έχει νικήσει και σήμερα, αλλά έτσι όπως ήταν τα πράγματα υπάρχει μια ανακούφιση. Υπάρχει όμως και μια ευχαρίστηση από τους οπαδούς που εγκατέλειψαν το Ολυμπιακό Στάδιο βλέποντας τους ομάδες τους για δεύτερο παιχνίδι παλεύει μέχρι τις τελευταίες στιγμές και δικαιώνεται. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα γιατί της δημιουργεί μέταλλο και ψυχολογία. Βεβαίως η ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το έχει κερδίσει νωρίτερα. Όμως έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και σκόνταψε πάνω σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα που σ' άκουσα να λες, αν κατάλαβα καλά στο ραδιόφωνο, ότι είναι ο τρίτος της Αυστρία, κάτι τέτοιο έλεγες. Ναι, ο τρίτος είναι. Ναι, και έκανε πράγματα και θαύματα, κυρίως έχοντας απέναντί του τον Λιβάγια και τον Μάνταλο. Σήμερα ήταν δύο ΑΕΚ στο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου. Μία ΑΕΚ που έκανε επίθεση και μία ΑΕΚ που έκανε άμυνα. Η ΑΕΚ που έκανε επίθεση ήταν πάρα πολύ καλή. Έβγαλε αυτοματισμούς, καλούς συνδυασμούς σε μικρούς χώρους και νομίζω ότι το δίδυμο Λιβάγια Αραούχο που το είδαμε για πρώτη φορά από την αρχή μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ. Παιχνίδι με παιχνίδι που θα περνάει και οι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται καλύτερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ιδιότυπο 4-2-4-4-4-2 αφού οι δύο είναι στην κορυφή και ο Μάνταλος παίζει αριστερά συγκλίνοντας πάντα έτσι ούτως ώστε να έρθει και αυτός σε θέση
βολής. Όμως η ΑΕΚ που έκανε άμυνα ήταν πολύ κακή, ήταν αφελής, επιπόλη και είχε ένα πρόβλημα, μια τρύπα στον άξονα της. Νομίζω θα το έχουν πει και άλλοι αυτό. Η τρύπα αυτή αφορά τα αργά, πολύ αργά, μα πάρα πολύ αργά πόδια του Αϊντάρεβιτς, που δεν μπορεί ούτε γρήγορα να προωθήσει το παιχνίδι μπροστά, ούτε γρήγορα να ανταποκριθεί στις επιθέσεις των αντιπάλων. Πρόβλημα επιπλέον ήταν η κούραση στον Μιχάλη Μπαγκάκη, μια κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια που δίνει ο άσος της Ένωσης, γιατί αν παρατηρήσετε στο πρώτο γκολ, δεν προλαβαίνει να γυρίσει και να καλύψει τον αντίπαλό του που σεντράει για να βγει ο σεντερφόρ. Φάτσα με τον τερματοφύλακα Τσάκη τον Ανέστη, που και αυτό σε δύο φάσεις πιστώνεται πολύ ωραίες επεμβάσεις. Υπήρξε βεβαίως και το πρόβλημα του Ούρος Τσόσιτς που έφυγε τραυματισμένος και ο Άνταμ Τζανεντόπουλος που είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής, όχι γρήγορος, είναι πάρα πολύ ψηλός, επέτρεψε στους Αυστριακούς στις αντιπιθέσεις να δημιουργήσουν προβλήματα. Είχαμε λοιπόν μια ΑΕΚ που αμυνόταν και ήταν πολύ κακή και μια ΑΕΚ που έκανε επίθεση, η συνηθισμένη τα τελευταία παιχνίδια πολύ καλή και παραγωγική ΑΕΚ. Μπορεί σήμερα να μην μπήκαν τα γκολ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπουν σε άλλα παιχνίδια εφόσον η ΑΕΚ συνεχίζει να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα βεβαίως, εμείς θα βλέπουμε έτσι απ' έξω, αλλά το Χιμένεθ, ο Χιμένεθ θα βλέπει διαφορετικά, έχει μεγάλο πρόβλημα, διότι αν σε κάθε παιχνίδι αποψηλώνεται μέσω αμυντικά η ομάδα, στο τέλος δεν θα βρίσκει παίκτες να τους βάλει στην αποστολή. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον τεχνικό της ΑΕΚ, που ίσως ευεργετηθεί από τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά για να φτάσουμε σε αυτή μεσολαβή παιχνίδι, όπου η ΑΕΚ από τη μέση και πίσω θα εμφανιστεί με πολλές αλλαγές τέτοιες που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να κάνει ο Χιμένεθ. Όμως όταν έχεις μια ομάδα η οποία επιθετικώς είναι τόσο παραγωγική, έχεις λίγα πράγματα να φοβάσαι, αν κυρίως η αμυντική σου είναι στις θέσεις του και εσύ δεν κάνεις το μοιραίο λάθος να βάλεις έναν παίκτη ακριβώς στον άξονα τόσο αργό που συμβάλλει ούτως ώστε οι επιθέσεις των αντιπάλων να καταλήγουν στον τερματοφύλακα. Αυτά, καλέ μου φίλε Γιάννη. Ωραιότατα, Γιώργο, φέρε το παιχνίδι. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η ΑΕΚ κινδύνευσε να ηττηθεί απόψε, επειδή είχε νικήσει και μάλιστα έτσι όπως νίκησε την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι η εφορία που κυριάρχησε στο σώμα της ΑΕΚ μετά το θρίαμβο της Κυριακής άμβλινε τις γωνίες της ομάδας. Είδαμε μια ενδεκάδα πολυτελή αλλά αρκετά μαλθακή, με μια νοοτροπία να πάρουμε το ματσάκι αλλά να μην ματώσουμε και πολύ. Αυτό μπορούσε να το δει κανείς έτσι όπως βγήκε, σε κακή πίεση στην μπάλα σε όλα τα σημεία του αγωνιστικού χώρου, και ψηλά και χαμηλά και στο κέντρο, μια γενική παθητικότητα, δεν ορμούσαν στην μπάλα. Τους άφηναν είτε τους αμυντικούς να παίξουν από πίσω, ενώ ήταν μάλλον σκληρή με την μπάλα αυτή η αμυντική της Αυστρία και θα μπορούσαν να είναι ευάλωτοι πιεζόμενοι, είτε το εξάρι της και αρχηγό της Αυστρία, τον Χολτσχάουζερ, να κάνει όλο το γήπεδο δικό του και μάλιστα με έναν αέρα περίπου Ζιντάν. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν τον πίεσε κανείς. Αλλά και στα μετώπιση της ΑΕΚ μπορώ να θυμηθώ πως δεν έκλεισε ο Μπακάκης την πάσα που κατέληξε στο 1-1 ή με πόση παθητικότητα αντί να ορμήσει προς την μπάλα αμήνθηκε και στο 1-2. Γενικώς ήταν βασικό για την ΑΕΚ σήμερα ότι βρέθηκαν σε κακή μέρα οι ακραίοι μπακ, και ο Ροντρίγκο Γκάλο και ο Μπακάκης. Σε έναν βαθμό τους ανάγκασαν και οι εξτρέμοι της Αούστρια Βιέννης να μένουν πίσω. Φάνηκε να είναι απώλεια ο Έλντερ Λόπες σήμερα. Γιατί αν θυμηθούμε ότι η ΑΕΚ παίζει στον Όμιλο, παίζει επειδή στη ρεβάνς με την Μπρίζ έδωσαν ρεσιτάλια ακραίοι μπακ. Μπορούσε ενδεχομένως ο Χιμένεθ στη ροή να τους αλλάξει, αφού δεν ήταν καλά ο Ροντρίγκο Γκάλο, να τον πάει αριστερά και να του πει μήνα εκεί πίσω και να φέρει δεξιά τον Μπακάκη να παίξει λίγο με τον Χριστόδουλόπουλο, καθώς η δεξιά είναι η πλευρά του Μπακάκη. Εν πάση περιπτώσει, έγινε έτσι όπως έγινε. Οι τέσσερις καλοί μπροστά, αυτοί που κάνουν όλα τα πράγματα να συμβαίνουν για την ΑΕΚ, ήταν και σήμερα πράγματι πολύ καλοί. Αλλά εκείνο που παρατηρούσε κανείς ήταν ένα έλλειμμα δημιουργικότητας πίσω τους. Ένα έλλειμμα γρήγορων περασμάτων της μπάλας, ακόμα και το 1-0, έγινε όταν ήρθε ο Μάνταλος στον άξονα και ενεργοποίησε το τάντεμ αυτό Αραούχο-Λιβάγια. Από τα δύο εξάρια της ΑΕΚ, κανείς
δεν είχε την παρουσία που είχε ο αρχηγός της Αυστρία, ο Χολτσχάουζερ, μακράν για μένα ο MVP του αγώνα. Ένας παίκτης με αυτή την δυσέβρετη πρώτη σκέψη να, όταν παίρνει την μπάλα να παίξει κάθετα. Η Αυστρία ήταν μια ομάδα ακίνδυνη και επικίνδυνη. Θέλω να πω ακίνδυνη θεωρητικά με τα δικαιώματα που βρήκε και βρήκε πολλά σήμερα. Έγινε επικίνδυνη. Στο τέλος έφερε την ΑΕΚ στα νερά της, σε αυτό το λίγο σαν πάνε και ως έρθουν στυλ παιχνιδιού. Και το κρίσιμο στο τέλος της ημέρας ήταν ότι η ΑΕΚ δεν έδρασε, μόνον αντέδρασε. Όταν δεν δρά μια ομάδα, ώστε να μην χρειαστεί να αντιδράσει και μετά τρέχει εκ των υστέρων αντιδρώντας από πίσω, δεν θα φτάνει πάντα ως το τέρμα και ως τον στόχο, πάλι καλά δηλαδή, που μια αυλεψία του Πολωνού βοηθού να μην δει το offside στην ισοφάριση του Λιβάγια και η νίκη της Μίλαν στο 90-4 μαλάκωσε κάπως την βραδιά, η οποία πήγαινε να εξελιχθεί πολύ άσχημα για την ΑΕΚ με μια ως το 90 ήττα δική της και απρόσμενη ισοπαλία που θα έπαιρνε η Ριέκα στο Σαν Σίρο. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Πανούτσος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε σχέση με, με το μάτς της Μίλαν, έτσι. Ένα. Δεν νομίζω ότι είναι θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ και η ισοπαλία. Για τον λόγο θα προτιμούσα να καθαρίσει η Μίλαν, ας πούμε, τη Ριέκα και από εκεί πέρα να πάει γνωρίζοντας, ας πούμε, ότι εντάξει η Μίλαν θα προκριθεί που θα προκριθεί. Η Μίλαν την καθάρισε τη Ριέκα. Την καθάρισε στο τέλος 2-2 ήμουν. Ναι, ναι, όχι. Στο τέταρτο. Έβαλε τρίτο γκολ. Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα, γιατί όταν το άκουγα από την τηλεόραση, το δίνανε 2-2. Ναι, ναι. Οπότε είναι θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ το 3-2 το οποίο πέτυχε. Τι λεπτό το βάλει, τέλος καθυστέρησης. Στο 94. Α, μάλιστα. Οκ, okay, οπότε είναι θετικό αποτέλεσμα. Γυρνάμε εντελώς το κείμενο και το αλλάζουμε. Και λέμε ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα και ότι η ΑΕΚ δεν την ενδιαφέρει το τι θα κάνει η Μίλαν. Την ενδιαφέρει να βρει τη Μίλαν κατά κάποιο τρόπο εφησυχασμένη, να μην είναι, ξέρω εγώ, να μην κυνηγάει, να έχει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον στο δεύτερο μάτ να πάρει κάποιο βαθμό. Για το λόγο ότι η ΑΕΚ εμφανίστηκε σε αυτό το μάτ, δεν εμφανίστηκε κακή, αλλά εμφανίστηκε σε σχέση με το μάτ με τον Ολυμπιακό, πώς να πω, να έχει ξεφουσκώσει κάπως. Δηλαδή δεν είχε το ίδιο πάθος, ας πούμε. Πιθανό να μην, ξέρεις, προφανώς, ας πούμε, δεν εμπνεύονταν από το όνομα του αντιπάλου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο μια προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπως και στα περισσότερα ευρωπαϊκά μάτς, αντίθετα, ξέρεις, με το ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, που για την ΑΕΚ ήταν σημαντικό, ας πούμε, το σημαντικότερο μάτς του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής και από τα σημαντικότερα μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο μάτς με την Αυστρία και μετά την εμφάνιση την οποία είχε κάνει με τη Μίλαν, υποθέτω ότι περιμένανε ότι θέλει και ένα εύκολο μάτς. Τώρα, προφανώς η ΑΕΚ θα είχε κερδίσει το μάτς αν δεν είχε πέσει τον πιτσιρικά τον τερματοφύλακα, ο οποίος δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος σπουδαίος τερματοφύλακας, αλλά βρέθηκε σε ρυθμό μετά από λίγο. Δηλαδή έχει την νεανικότητα που δίνει πάρα πολύ καλά ρεφλέξ, για παράδειγμα την απόκριση που έκανε στο, με το παιδό έχοντας το πόδι στο πλασέ του Λιβάγια. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι ότι το πλασέ του Λιβάγια ήταν τέλειο, μια χαρά πλασέ ήταν. Αλλά ο ίδιος, ας πούμε, έκανε φοβερό ρεφλέξ πετάγοντας το αριστερό πόδι, ας πούμε, και αποκρούντας. Υπάρχουν άλλες ευκαιρίες οι οποίες έχουν χαθεί από πλευρά ΑΕΚ, για παράδειγμα μια κεφαλιά του Βράνιες θα έπρεπε να ήταν καλύτερη από ότι ήταν, και κάποιες άλλες, αλλά τα περισσότερα τα έβγαλε ο Πιτσιρικάς, ο οποίος είναι το τρίτο τέρμα της Αυστρίας και δεν έμοιαζε να μασάει καθόλου. Τώρα η ΑΕΚ είχε τον μπακάκι να κάνει ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι, αλλά παραμελούσε τα αμυντικά του καθήκοντα. Το γκολ το οποίο τρώει η ΑΕΚ και σοφαρίζεται οφείλεται στο ότι ο Μπακάκης λείπει και ο Τζανατόπουλος, ο οποίος, εντάξει, το παιδί δεν είναι και στην, πώς το λένε, στην πιο έτοιμο πόλεμη κατάσταση, δεν προλαβαίνει να καλύψει την πλευρά του Μπακάκη δίνοντας κάποια μέτρα για να γίνει σέντρα. Βεβαίως και το γκολ της ΑΕΚ το πρώτο το οποίο βάζει είναι τυχερό γκολ, χτυπάει μπάλα κοντρά πάνω στο σύνδος Λιβάγια και μπαίνει γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι επιθετική από όλες τις πλευρές. Στο τέλος ο Χιμένεθ, βλέποντας ότι το μάτς δεν του πάει πουθενά, ας με κάνει αλλαγή να βγάζει
έξω τον Τζανετόπουλο και το φαίνεται στο 3-5-2, να το πούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή όλοι οι επίθεση στην πραγματικότητα παίζουν. Έχει το Μάνταλο σε καλή μέρα, αλλά το Χριστοδουλόπουλο σε μέτρια μέρα. Ο Χριστοδουλόπουλος δεν είχε καμία σχέση με το μάτς το οποίο έκανε με τον Ολυμπιακό. Τις περισσότερες φορές η ΑΕΚ μπορούσε να αναπτυχθεί από τα αριστερά. Εκεί πέρα ήταν η καλύτερη της πλευρά. Από τα δεξιά είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ανάπτυξης. Και από το κέντρο δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα, γιατί ο Αϊντάρεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάσα, αλλά δεν τρέχει την μπάλα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα κανένας να τρέξει την μπάλα από τον άξονα όταν μπαίνει ο Μπακασέτας προς το τέλος. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στην εξέλιξη του μάτς. Αλλά μπροστά κάνουν καλό μάτς ο Αραούχο κατά πρώτον και πάρα πολύ καλό μάτς ο Λιβάγια, ο οποίος σκοράρει και τα δύο γκολ. Νομίζω ένα αποτέλεσμα το οποίο εντάξει δεν είναι καταστροφικό, ας πούμε, και μετά και από την νίκη της Μίλαν, αλλά το οποίο η ΑΕΚ βέβαια το είχε μέσα στο λογαριασμό πολύ περισσότερο από το πρώτο μάτς, ας πούμε, θα ήταν τρίποντο, ας πούμε, θα το είχε υπολογίσει σαν τρίποντο. Παραμένει το φαβορί για να προκριθεί προφανώς, ας πούμε, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί έχει αφήσει την Αυστρία με 0 βαθμούς και η Ριγέκα έχει έναν, άρα η ΑΕΚ έχει 4 τώρα βαθμούς και 6 η Μίλαν, μια χαρά της πηγαίνει ο Όμιλος. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η ΑΕΚ θα έχει καλή εμφάνιση στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αμήν. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Έγινε. Γεια. Καλό βράδυ.